Radio North 98. Η ενημέρωση στα βόρεια. Να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ και υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Δέρβο. Κύριε Δέρβο, καλησπέρα σας από τα Βόρεια, από το Radio North 98, Δέσποινα Κρητικού. Και Γιώργος Νεοχωρίτης, κύριε Δέρβο, είστε καλά? Καλησπέρα σας. Καλά είμαι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετίσματα σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Δέρβο, έχουμε συζητήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και με κάποιους άλλους ευρωβουλευτές ότι δεν πολύ συζητάμε για την Ευρώπη, ενώ έχουμε σε λιγότερο από 12 μέρες ευρωεκλογές, και αυτό νομίζω ότι αποπροσανατολίζει και τον κόσμο. Αναλωνόμαστε σε θέματα εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης, ενδεχομένως που εκφεύγουν της ουσίας, σε καυγάδες μέσα στη Βουλή, ποιος είναι πιο σκαφάτος, ποιος δεν είναι πιο σκαφάτος, και σε άλλα θέματα, αλλά δεν μιλάμε για την ευρωπαϊκή προοπτική. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε, χωρίς να αποφύγουμε να μιλήσουμε και για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, να μιλήσουμε λίγο όμως και για Ευρώπη. Και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, εσείς είστε ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ανήκετε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πώς οραματίζετε την Ευρώπη και πώς η Ευρώπη κάποια στιγμή θα γίνει πραγματική σύμμαχος της χώρας μας? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτή που αποτυπώσατε κι εσείς, ότι σχεδόν συζητήσει μονοπολούν το ενδιαφέρον γύρω από την εθνική πολιτική σκηνή. Όμως, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι αλληλένδετη η εθνική πολιτική σκηνή, η εσωτερική πολιτική σκηνή με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το σύνολο των αποφάσεων που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζουν τις εξελίξεις στην καθημερινότητα των Ελλήνων περίπου στο 80%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να τις διαχωρίσουμε. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να γίνεται περισσότερη κουβέντα πάνω στα ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως πολύ σωστά είπατε. Όμως αυτή την κουβέντα την αρκοθετεί ο κύριος Τσίπρας ανά πάσα ώρα και στιγμή, μιλώντας συνεχώς ότι υπάρχει, δηλαδή το μόνο διακύβευμα που βλέπει στα μάτια του της χώρας είναι ότι υπάρχει μια άνοδος στην άκρα δεξιά. Εγώ θα πω ότι όπως υπάρχει άνοδος στην άκρα δεξιά, έτσι υπάρχει και άνοδος στις φωνές του λαϊκισμού προς την αριστερά, και αυτό το έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια και εδώ πατρίδα μας με την έλευση του κυρίου Τσίπρα. Και θεωρώ ότι την αμέσως επόμενη μέρα, μετά τις ευρωεκλογές, την 27 Μαΐου, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πολύ πιο ισχυροποιημένη μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα έχει 9 ή και 10 ευρωβουλευτές. Θα είμαστε πολύ κοντά στην έλευση του κυρίου Βέμπερ ως πρόεδρου της επόμενης Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Και θεωρώ ότι με τον κύριο Βέμπερ στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της χώρας, η επόμενη μέρα που ξημερώνει για την πατρίδα μας αλλά και για την Ευρώπη, το μεγάλο μας σπίτι, θα είναι πολύ καλύτερα. Να ρωτήσω κάτι. Θεωρώ ότι θα ισχυροποιηθεί και πάρα πολύ η θέση της πατρίδας μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι της ίδιας επικινδυνότητας όμως η άνοδος της άκρας δεξιάς με την άνοδο των φωνών του λαϊκισμού? Εγώ δεν θα τα βάλω σε ζυγαριά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι και οι φωνές του λαϊκισμού δημιουργούν πραγματικά καταστάσεις πολύ άσχημες. Δημιουργούν μία, έτσι θα έλεγα, ένα διχασμό και ποτίζουν με μίσος πολλές φορές τους πολίτες, οι οποίοι απευθύνονται μετά την άκρα δεξιά. Καταλάβετε, εννοώ ότι και σε περίοδο κρίσης αυτά τα φαινόμενα μεγαλώνουν. Οπότε να κάνουμε την κουβέντα αυτή, αλλά όπως μας λέει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βέμπερ είναι ακροδεξιός, να μας πει ο κύριος Τσίπρας ποιον στηρίζει. Και αν θέλει να σου λέει ότι είναι, όχι μόνο ακροδεξιός. Ναι. Αν είναι, αν θέλει να σου λέει ο κύριος Βέμπερ, το έχει αποδείξει με τα λεγόμενά του, γιατί είναι ο μόνος Ευρωπαίος αξιωματούχος που έχει μιλήσει για την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης των πρωτογενών πλεονασμάτων, του ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων στην Ελλάδα. Είναι ο μόνος που δεσμεύθηκε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό θα ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Είναι αν θέλει ένας άνθρωπος ο οποίος είπε ότι πρέπει να κάνουμε συμμέτοχους τα 500 και εκατομμύρια των Ευρωπαίων κατοίκων και πολιτών στην προάσπιση των ελληνικών συνόρων. Εγώ δεν βλέπω κάτι το αντιελληνικό σε αυτό. Είπε ότι η Ελλάδα είναι η προμετωπίδα της Ευρώπης προς την Ανατολή, προς την Τουρκία, είναι ένα φυσικό σύνδερο, είναι ο κυματοθράφτης της μεταναστευτικής ροής και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον να σταθεί αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια που κάνει, γιατί είμαστε και αυτοί που έχουμε απορροφήσει σχεδόν το σύνολο αυτής της
θα έλεγα, αυτής της ροής. Κύριε Δέρβο, για να κάνουμε έτσι και κουβέντα, είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση για την Ευρώπη και το ευρωπαϊκό διακύβευμα. Επομένως, δεν θα ήταν χρήσιμο να γίνει ένα debate των μεγάλων πολιτικών αρχηγών για την Ευρώπη? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μες στη Βουλή, όπως είδαμε, ξέφυγαν τα πράγματα και εκφύγαμε της ουσίας τελικά. Α, και εφόσον ξέφυγαν τα πράγματα μες στη Βουλή και ξεφύγαμε της ουσίας, θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε σε ένα τηλεοπτικό πανέλ? Είναι η δική μου εύλογη ερώτηση. Και επίσης έχω να σας πω κάτι άλλο. Debate γίνονται όταν η Βουλή κλείνει. Ας προκηρύξει ο κύριος Τσίπρας εθνικές εκλογές, να κλείσει η Βουλή και να κάνουμε όσα debate θέλει και με όποιους όρους θέλει. Να πάμε στην Κουμουνδούρου με την επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, την κεντρική από κάτω, και να κάνουμε debate. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά πρώτα θα κλείσει η Βουλή, θα προκηρυχθούν εκλογές όπως προβλέπετε. Debate γίνονται όταν η Βουλή είναι κλειστή. Αλλιώς υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τηρούνται. Σε ό,τι αφορά τώρα το επιπλέον διακύβευμα των ευρωεκλογών, υπάρχει πρωτογενής τομέας, υπάρχει θέμα καθαριότητας, θέμα ανακύκλωσης, θα αρχίσουν σε λίγο τα πρόστιμα που θα φύγουμε από τις χωματερές, θα έχουμε πρόστιμα για την ανακύκλωση. Πόσο έτοιμη πιστεύετε ότι είναι η χώρα μας να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή, από τα ευρωπαϊκά στάτους, κύριε Δέρβο? Κοιτάξτε, προφανώς όχι μόνο σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής, αλλά και επειδή αλλάζει και ο ενεργειακός χάρτης, η χώρα μας πρέπει να ξαναμπεί στο κέντρο αυτών των αλλαγών, με την εξόρυξη ορυκτών κλπ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι υπάρχει πλέον και ο κίνδυνος η Ελλάδα να μείνει πίσω με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία είναι εδώ, συντελείται τώρα, γιατί πολλοί μιλάνε ότι θα έρθει στο μέλλον. Βλέπετε πώς αλλάζουν τα κομμάτια και στα εργασιακά, και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει έτσι μια αναδιάρθρωση της σκέψης και της συζήτησης που γίνεται σε σημαντικά ζητήματα, όπως είναι αυτά των εργασιακών, όπως είναι αυτά των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή τα περιβαλλοντικά, όπως είναι τα ζητήματα της ενέργειας, που θεωρώ ότι είναι κομβική σημασία για, για τα επόμενα 20 χρόνια. Και θεωρώ ότι πρέπει λοιπόν να μπουν αυτά σε κεντρικό, στο κεντρικό τραπέζι για να γίνονται οι συζητήσεις. Και πραγματικά και εγώ, αν με ρωτήσετε, θλίβομαι πολλές φορές που δεν γίνεται συζήτηση για αυτά τα ζητήματα και συζητάμε για τις δηλώσεις του κ. Πολάκη και για τις διακοπές του κ. Τσίπρα. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι μια φοβερή πραγματικότητα που βιώνουμε στο εσωτερικό της χώρας. Βλέπουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος, αντί να ζητήσει και να ζητήσει ένα συγγνώμη, έστεισε μια, θα έλεγα, προπαγάνδα και ένα επικοινωνιακό σόου στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Προοδευτικής. Και μετά από τρεις εβδομάδες ένιωσε κουρασμένος και έκανε διακοπές σε ένα σκάφος ενός εφοπλιστή, που καθ' όλη τη διάρκεια που αντιπολιτευόταν ο κ. Τσίπρας ήταν κατά του κεφαλαίου. Μάλιστα. Κύριε Δέρβο, πηγαίνουμε προς μια Ευρώπη, πιστεύετε, πιο ενοποιημένη, που θα εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα της χώρας μας, ή σε μια Ευρώπη η οποία κλείνεται περισσότερο στον εαυτό της, οπότε και η Ελλάδα δεν θα εξυπηρετηθεί έτσι όπως θα έπρεπε? Και μιλάω και για το μεταναστευτικό και για το σκοπιανό και για την τουρκική προκλητικότητα. Ακούστε, και τα τρία ζητήματα που μου είπατε είναι πολύ σημαντικά και έχουν θίξει πραγματικά την πατρίδα μας. Πάρουμε λίγο το μεταναστευτικό. Η Ελλάδα είναι, θα έλεγα, όπως είπα και πριν, η προμετωπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία. Άρα είναι ένα φυσικό σύνολο. Είναι αυτή που δέχει και τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές. Να θυμίσω όμως στους ακροατές σας ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά δεν υπήρχε μόρια, δεν υπήρχε τα κέντρα αποδοχής στη Σάμο και στη Χίο, ούτε και εικόνες τροπής δομένη στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμάστε ότι υπήρχαν κλειστά κέντρα κράτησης, όπου εκεί γινόταν η διαλογή μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Οι πρόσφυγες έπαιρναν πολιτικό άσυλο και έφευγαν για τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου και γι' αυτό ήρθαν στη χώρα μας. Και οι μετανάστες γινόταν με πολύ μεγάλη προσπάθεια να επαναπροωθηθούν από τα σημεία από τα οποία ήρθαν. Οπότε η κατάσταση στο μεταναστευτικό δεν ήταν αυτή. Κάποιοι είπαν ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, κάποιοι είπαν ότι είναι ντροπή να υπάρχουν κλειστά κέντρα κράτησης και τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε σύγχρονες σκηνές από τα κολαστήρια του Βάντι, όταν βλέπουμε ανθρώπους να κοιμούνται κάτω από τα νάιλον σε 40 βαθμούς Κελσίου
το καλοκαίρι και το χειμώνα να κοιμούνται πάνω στα χιόνια. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα ίδια ήθη, αίσθημα, δεν έχουν ίδια θρησκεία με εμάς και βγαίνουν στις τοπικές κοινωνίες και διαπράττουν εγκληματικές πράξεις, έτσι ώστε είναι θλιβερό πραγματικά οι κάτοικοι να μην μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Δεν φταίνε μόνο, ξαναλέω όμως, οι άνθρωποι, οι μετανάστες. Φταίνε και οι αρχές και η πολιτεία που τους έχει αφήσει μέσα σε τέτοιες άδειες συνθήκες. Εγώ προσωπικά θλίβομαι και ντρέπομαι σαν Έλληνας να βλέπω να ζουν ανθρώπινες ψυχές κάτω από τέτοιες συνθήκες. Αλλά πάντα πρέπει να έχουμε και γνώμονα και την ανάγκη των Ελλήνων πολιτών και πώς εκεί αυτοί τα έχουν βρει πραγματικά δύσκολα στην καθημερινότητά τους. Κύριε Δέρβο, πιστεύετε ότι η Ευρώπη δεν έχει ευθύνη σε αυτό που συνέβη στη χώρα μας, με δεδομένο ότι η χώρα μας έχει απορροφήσει? Προφανώς και η Ευρώπη έχει ευθύνη. Όμως, ευθύνη μεγάλη έχουμε και εμείς, γιατί έχει ένα χώρο εκατομμυρίων γύρω από αυτή την κατάσταση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Mm-hmm. Αυτό το γνωρίζετε καλά. Το γνωρίζουμε όλοι. Ότι αυτή την κατάσταση κάποιοι θέλουν να την τηρούν. Γιατί κάποιοι κερδίζουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση η Ευρώπη να κοιτάξει την Ελλάδα με την πειθό που θα ασκήσει η Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση, με διαφορετικό μάτι από ό,τι μας είδε με αφορμή το προσφυγικό μεταναστευτικό? Να μην μας δει σαν το ακραίο σύνορο προς την Τουρκία. Και κάντε ό,τι νομίζετε εσείς για να τα βγάλετε πέρα. Και να επιβάλλει και κυρώσεις στις χώρες που δεν δέχονται πρόσφυγες. Έτσι. Να μην διαχωρίσει. Ακούστε. Διότι τώρα. Μισό λεπτάκι λίγο. Ακούστε με λίγο. Βεβαίως. Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από μια προτροπή την οποία έκανε, mm-hmm. είδατε ότι ο κύριος Όρμπαν τέθηκε εκτός Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σωστά. Ένα αυτό. Δεύτερο, ο κύριος Βέμπερ είπε ότι το σύνολο των Ευρωπαίων κατοίκων, σας είπα και πριν, πρέπει να φυλάξουν τα σύνορα της Ελλάδας. Γιατί τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον του Μαρτ Βέμπερ, του επόμενου πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, προς αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Έχει έρθει στην Ελλάδα τρεις φορές. Έχει έρθει ακόμα και σε συνέδριο της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο διοργάνωσε η ΟΝΕΔ τον Νοέμβριο. Εκκίνησε την προεκλογική του καμπάνια τη Μεγάλη Τρίτη από το Ζάπιο και μίλησε για το ζήτημα του μεταναστευτικού. Και θεωρώ ότι επειδή έχει πει πολύ ψηλά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη, και επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι ξέρει πώς να χειριστεί αυτό το ζήτημα τα προηγούμενα 2,5 χρόνια με τη διακυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για την πατρίδα μας. Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο στα εργασιακά, κύριε Δέρβο, γιατί πυροδότησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία συζήτηση γύρω από την επταήμερη εργασία. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Υπάρχει νόμος τον οποίο έχει ψηφίσει η κυρία Χτσιόγλου, όπου κάνει λόγο για λειτουργία της συγκεκριμένης εταιρείας Παπαστράτος για 7 μέρες τη βδομάδα. Δεν λέει πουθενά μέσα να εργάζονται 7 μέρες οι εργαζόμενοι. Και κάποια παπαγαλάκια του Μαξίμου διαστρέβλωσαν αυτές τις δηλώσεις, όπως διαστρέβλωσαν και τις δηλώσεις περί της διακοπής του δώρου του Πάσχα, του Χριστουγέννου, με συγχωρείτε, όπως διαστρέβλωσαν και τις δικές μου δηλώσεις που είπαν ότι εγώ ζήτησα να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας. Που είπα στην πραγματικότητα. Να επιδοτηθεί η εργασία, είπατε. Ακριβώς. Είπα να επιδοτηθεί η εργασία. Εγώ ήθελα κάπως αλλιώς να διαμορφώσω όμως την ερώτησή μου σχετικά με το θέμα της επταήμερης εργασίας, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είπε ξεκάθαρα ότι μπορεί μια εταιρεία σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους, και αφού το δεχτούν και αυτοί, να πάνε σε μια λειτουργία επταήμερη. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως τι μήνυμα στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους εργαζόμενους όταν ανοίγει ένα τέτοιο θέμα, που ενδεχομένως να μην το εξέλαβαν σωστά όπως ήθελε να το πει ο κύριος Μητσοτάκης κάποιοι, αλλά μόνο που χρειάζεται επεξήγηση, κύριε Δέρβο, νομίζω ότι ενέχει μια ανησυχία στον εργατικό κλάδο αυτό. Ακούστε, αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα με την κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα είναι η λεγόμενη μοντασχέρα. Παίρνουν δηλώσεις, κάνουν κοπτογραφική, και στο τέλος αφήνει να εννοηθεί η εικόνα και το νόημα το οποίο αυτοί θέλουν να αφήσουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει μιλήσει ποτέ για 7 ημέρες εργασία, όπως δεν έχει μιλήσει και για απολύσεις στο δημόσιο, που κάποιοι ακόμα και σήμερα επιμένουν.
Δεν έχει μιλήσει για κατάργηση των επιδομάτων. Ίσα-ίσα έχει πει για ενίσχυση των επιδομάτων, όπως και για ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας, για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να ενταχθούν επιτέλους σε αυτή την αγορά εργασίας που είναι πραγματικά ένας εργασιακός μεσαίωνας. Και θεωρώ ότι επειδή όλο και είμαστε και πιο κοντά στις εκλογές τις εθνικές, προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα μπορεί να σταθεί μετά το τέλος των ευρωεκλογών. Το βράδυ της 26 Μαΐου θα είναι πολύ άσχημο για αυτόν και θα αναγκαστεί να στεφθεί σε εθνικές εκλογές. Εννοείται μέσα στο καλοκαίρι. Θα πορευτούμε, θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι. Θα πορευτούμε, εκτός αν θέλει να υπάρχει η ακυβερνησία για 4 μήνες. Εντάξει, μπορεί να μην θέλει να αφήσει την καρέκλα του με τίποτα. Αλλά θεωρώ ότι αφού είναι και τόσο κουρασμένος, έρχεται και καλοκαίρι, είναι ευκαιρία για αυτό να κάνει διακοπές και μάλιστα μακράς διαρκείας. Μάλιστα. Πού θέτεται τη διαφορά, θα πιάσει διψήφια νούμερα για να αναγκαστεί ο Αλέξης Τσίπρας να πάει σε εθνικές εκλογές? Ποια διαφορά δηλαδή θα συμπαρασύρει σαν ντόμινο και τις εθνικές εκλογές? Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω να πω για το που θα φτάσει η διαφορά, ούτε είμαι λάτρης των δημοσκοπήσεων. Εγώ τις δημοσκοπήσεις τις διαβάζω την ίδια δημοσκόπηση διαχρονικά, δηλαδή της ίδιας εταιρείας, για να μπορώ να σταθμίσω έτσι και μια εικόνα. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι έτσι ένα αποτύπωμα μιας χρονικής συγκεκριμένης στιγμής. Αυτό που βλέπω όμως, περιοδεύοντας όλη την Ελλάδα, και δεν το βλέπω τώρα που είναι παραμονές ευρωεκλογών και είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής, το βλέπω καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου ως πρόεδρος της ΟΝΕΔ, που έχω αυτή την τιμή να είμαι πρόεδρος της μεγαλύτερης πολιτικής νεολαίας της χώρας. Αυτό που βιώνω είναι ότι οι Έλληνες πολίτες σε όλη την επικράτεια θέλουν μια γενναία πολιτική αλλαγή. Θέλουν στην ουσία όχι μόνο πρόσωπα, θέλουν άλλη νοοτροπία και άλλο πολιτικό μείγμα. Αυτό είναι που τους νοιάζει. Θέλουν να έχουν μια κυβέρνηση που θα έχει πολύ λιγότερες φόρους, πολύ λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, μια κυβέρνηση που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να δημιουργηθούν επενδύσεις για να φτιαχτούν κανονικές θέσεις εργασίας, και τι λέω κανονικές θέσεις εργασίας, θέσεις που να μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι, όχι για 200 και 300 ευρώ όπως δουλεύουμε εμείς οι περισσότεροι νέοι που είμαστε πολύ καλά εκπαιδευμένοι με 2 και 3 πτυχία, που οι μανάδες μας και οι πατεράδες μας έκαναν τα πάντα πραγματικά για να μας σπουδάσουν και τώρα βλέπουν να βγαίνουμε σε αυτή την αγορά εργασίας και να βιώνουμε πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις με αποτέλεσμα να απογοητευόμαστε και να φεύγουμε για το εξωτερικό κατά χιλιάδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να αλλάξει όλο αυτό. Είναι και θέμα, θα έλεγα, όχι ψυχολογίας, είναι και θέμα ότι χρειάζονται να δοθεί ξανά, να του δώσει κάποιος ελπίδα και όραμα για το μέλλον. Μάλιστα. Έχουν καταλάβει τη δύναμη που έχει ο ιδιωτικός τομέας και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Θέλουν ένα κράτος να σταθεί αρρωγός την προσπάθειά του και όχι να βάζει εμπόδια σε κάθε τι που κάνουν. Οπότε δεν έχω να σας πω νούμερο. Αυτό το βλέπω όλο. Δεν μπορεί να μην παίζει ρόλο όμως η διαφορά, κύριε Δέρβο. Άλλο να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με 10 μονάδες. Και νομίζω ότι αν κερδίσει και με πολύ μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, αυτό ίσως συμπαρασύρει αλλαγές και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όπως θα συμπαρασύρει αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι μεγάλη διαφορά. Καμία αλλαγή δεν θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα υπάρχει μικρή διαφορά. Νούμερο δεν θα σας πω. Αυτό που θα σας πω είναι η δηλώση του κ. Τσίπρα, ο οποίος έλεγε ότι για το ΣΥΡΙΖΑ η ευρωεκλογή είναι ψήφο εμπιστοσύνη. Ναι, σωστά. Κατάλαβε πως κάνει, λέει, και ξέρετε, συνήθως οι ηγεσίες είναι και οι ηγεσίες, οι πρωθυπουργικές συνήθως είναι σε μια γυάλα. Υπάρχει συζήτηση μόνο μεταξύ συμβούλων και υπουργών και δεν φτάνει κάτω στην κοινωνία και να ακούς τι λέει και να φουγκραστεί τι λέει ο ελληνικός λαός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν και η συμφωνία των Πρεσπών γι' αυτό. Γιατί ποτέ δεν άκουσε τον ελληνικό λαό ο κύριος Τσίπρας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό θα παίξει το ρόλο του στο αποτέλεσμα. Προφανώς και θα παίξει το ρόλο του. Και όχι μόνο θα παίξει το ρόλο του γιατί είναι μια κατάθεση συμφωνία που αναγνωρίζουμε και τον εθνότητα και γλώσσα, κάτι που έξι προκατοχή του είχαν αρνηθεί να κάνουν μέχρι πρόσφατα. Θα παίξει το ρόλο του γιατί ο κ. Τσίπρας ποτέ δεν αφουγκράστηκε τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Του ζητήσαν οι πολιτικοί αρχηγοί να γίνει σύγκληση πολιτικών αρχηγών και δεν την έκανε. Και αν δεν είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόταση δυσπιστίας τον Ιούλιο, δεν θα είχε γίνει συζήτηση καν στη Βουλή, αν θυμάστε καλά. Και τότε, να το θυμίσουμε αυτό στους ακροατές σας,
ο κύριος Καμένος είχε την ευκαιρία να μην δώσει το στυλό στον κύριο Τσίπρα για να πάει πρέσβη και να υπογράψει. Μπορούσε να υπερψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση τότε. Όμως, ανταυτού, τι έκανε, έδωσε υπουργούς, βουλευτές και τελικά έχουμε αυτή την κατάσταση της συμφωνία να περνάει και από τη Βουλή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα παίξει το ρόλο της όχι μόνο για τα αποτελέσματα τα οποία πραγματικά είναι επιζήμια στην ελληνική κοινωνία και στο εθνικό φρόνημα των Ελλήνων, αλλά επειδή ποτέ ο κύριος Τσίπρας δεν άκουσε τον ελληνικό λαό. Σε αντίθεση, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαμε βγει στα συλλαλητήρια και τα δηλώναμε για την Μακεδονία, μας αποκάλεσε γραφικούς, αστείους, ανόητους κλπ. Και όχι, δεν μας αποκάλεσε ανόητους σε μια ιδιωτική συζήτηση. Το έκανε σε συνομιλία με Ευρωπαίους εταίρους. Δηλαδή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρέθηκε στο εξωτερικό και συνομιλώντας με Ευρωπαίους αξιωματούχους και άλλους εταίρους, αποκαλούσε τον ελληνικό λαό, τον λαό που εκπροσωπεί, ανόητο. Μάλιστα. Κύριε Δέρβο, ευχαριστούμε. Οπότε, να σας ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Ο κύριος Τσίπρας, όσο πίστευε ότι θα κερδίσει τις ευρωεκλογές, έλεγε ότι είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Τώρα λέει ότι είναι δημοψήφισμα οι ευρωεκλογές. Ξέρει να δεν γυρνάει τα δημοψηφίσματα. Θυμάστε πως το ναι το έκανε όχι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το βράδυ της 26 Μαΐου θα λέει ότι έλαβε το μήνυμα. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός που έλεγε το 14 στις ευρωεκλογές ότι έστω και με μία ψήφο να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, πρέπει να γίνουν εθνικές εκλογές την επόμενη μέρα. Ναι. Η διαφορά τότε ήταν 3,5% αν θυμάστε καλά. Βεβαίως. Η διαφορά την Κυριακή στις 26 Μαΐου θα είναι πολύ μεγαλύτερη και θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας θα αναγκαστεί, γιατί θα έχει πρόβλημα και στο εσωτερικό του, να προχωρήσει στις εθνικές εκλογές. Ωραία. Να κάνουμε μαθηματική προσέγγιση, αφού θα είναι πολύ μεγαλύτερη, θα είναι τρεις φορές το 3, θα είναι κοντά στο 9, μπορεί να είναι και διψήφιο, θα είναι διψήφιο τελικά. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό θα το αποτυπώσει ο Ελληνικός. Εντάξει, ήταν μια ερώτηση μεταξύ σοβαρού και αστείου, όπως εκμεύσουμε κάποια είδηση, αλλά κρατάτε κλειστά τα χαρτιά σας, δεν μας λέτε τις μυστικές δημοσκοπήσεις που γίνονται. Θα αναμένουμε μέχρι τώρα. Δεν έχω γνώση των μυστικών δημοσκοπήσεων. Σας είπα ότι τις αφουγκράζομαι, τις διαβάζω, τις αναλύω. Σας είπα πώς, βλέποντας την ίδια δημοσκόπηση διαφορετικά τη ίδια εταιρεία. Φυσικά. Η καλύτερη δημοσκόπηση όμως είναι στο πεζοδρόμιο και στην αγορά, βγαίνοντας έξω. Βεβαίως. Αναμένουμε την κάλπη λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δέρβο, να είστε γερός. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.